Νέους μπελάδες στην κυβέρνηση βάζουν οι αγρότες εν ώψη της κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας σήμερα το πρωί στο Sky, ο αγροτοσυνδικαλιστής Βαγγέλης Μπούτας, εκπροσωπώντας τα 68 μπλόκα που στις πρόσφατες κινητοποιήσεις συντάχθηκαν με τον μπλόκο της Νίκαιας, τόνισε ότι είναι έτοιμοι οι αγρότες για κάθοδο στην πρωτεύουσα στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που έχει εξαγγελθεί για τις ημέρες που θα ψηφίζεται το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου στη Βουλή. Χαρακτηριστικά, ο κύριος Μπούτας δήλωσε ότι την πρώτη ημέρα θα συμμετέχουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στους νομούς και την δεύτερη θα κατέβουν με λεωφορεία στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της συζήτησης για το ασφαλιστικό στη Βουλή, χθες ο κύριος Μπούτας προέτρεψε τους βουλευτές της κυβέρνησης στη διάρκεια της ομιλίας του να αποσύρουν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αν θέλουν, όπως είπε μετά, να ξαναπάνε στα χωριά τους. Τελικά θα είναι μία ή άλλη. Θα τα γλιτώσουμε από εκεί. Θα κλειτώσουμε τον λύκο να μας φάει αρκούδα. Αυτό θα πάθουμε. Άρα λοιπόν αυτό το σχέδιο νόμου δεν χωράει βελτίωση. Τι να προτείνεις τώρα και τι να πεις. Αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Και να έχετε υπόψη το εξής. Αυτοί που είναι σήμερα στην κυβέρνηση και αυτοί που προαλήφονται να έρθουν αύριο θα περάσουν καλά και αυτοί. Όπως και η τούτη. Έτσι είναι, κύριε Γέλα. Λοιπόν, δεν θα καθίσουμε στα βρωμένα τα χέρια. Και πώς θα καλλιεργήσουμε άμα δεν πάρουμε. Και πώς θα έχετε να φάτε εσείς. Γιατί εμείς θα έχουμε κανένα κοτόπουλο, κανένα αυγό, κανένα κήπο. Κάτι θα έχουμε. Εσείς τι θα φάτε, ντουβάρια. Γι' αυτό λέμε να γίνει λαϊκή συμμαχία. Εργάτες, αγρότες, επαγγελματίες, βιοτέχνες και αυτή την πολιτική να τη φέρουμε τούμπα. Αλλιώς δεν υπάρχει προοπτική κανένα από εμάς. Και το πρώτο βήμα, στα συνέχεια των αγώνων, πρέπει να είναι η 48ωρη απεργία που εμείς ετοιμαζόμαστε, τα 68 μπλόκα και καλούμε όλον τον αγροτικό κόσμο με τα λεωφορεία να έρθουμε να διαδηλώσουμε για να μην περάσει αυτός ο νόμος. Αποσύρτε το προς το συμφέρον σας θα είναι. Θα μπορεί και κανένας χριστιανός βουλευτής σας να βγει στα χωριά. Αλλιώς δεν πρόκειται να πατήσει κανένας από ό,τι βλέπω. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Μπούτα, πρόεδρο της Πανελλήνιας Συντομιστικής Επιτροπής Αγροτών. Καλησπέρα σας, κύριε Μπούτα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως φαίνεται, αμέσως μετά το Πάσχα οι αγρότες ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Ναι, το είχαμε πει όταν αλλάξαμε μορφή κινητοποίησης ότι θα ακολουθήσει η κάθοδος με τις 48ωρη απεργία στην Αθήνα μαζί με το τα ταξικά συνδικάτα και το ΠΑΜΕ τη δεύτερη μέρα και την πρώτη μέρα θα γίνουν στους πρωτεύουσες των νομών συγκεντρώσεις και με τρακτέρ ενάντια στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Κάποιοι πίστεψαν. Και στο φορολογικό, αν πει. Ναι, κάποιοι πίστεψαν, κύριε Μπούτα, ότι οι αγρότες έφυγαν από τους δρόμους και κάπως έτσι σταμάτησε ο αγώνας. Από ό,τι μου λέτε εσείς. Κάτι είχαν πει και ορισμένοι εκεί, κάτι χρυσαυγίτες, κάτι. Αυτοί ότι τα δίπλωσαν αυτοί οι αγροσυνδικαλιστές του ΚΚΕ. Δεν είμαστε το ΚΚΕ, είμαστε και το ΚΚΕ, αλλά είμαστε από άλλα κόμματα που συμμετέχουμε στην κινητοποίηση. Κρατήσαμε αυτή την συντονιστική επιτροπή. Ναι. Θα την έχουμε και για το, τα επόμενα διάστημα. Θα είναι μία μόνιμη κατάσταση όπου θα συντονιζόμαστε σε παραγωγικό επίπεδο. Μαζευτήκαμε 2-3 φορές μέχρι τώρα και είπαμε ότι ο αγώνας έχει συνέχεια και δεν είναι μια και έξω. Μιλάμε για 68 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι, κύριε Μπούτα? Ναι, ακριβώς. 68 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Και θα διευρυνθούν. Θα μπουν μέσα αγροτικοί σύλλογοι που δεν ήταν ή που δεν είχαν στήσει μπλόκο, ομοσπονδίες, επιτροπές αγώνα. Δεν είναι κάτι κλειστό αυτή ναι. η συντονιστική επιτροπή. Είναι κάτι που θα διευρύνεται. Μπορεί και κανένας να διαφωνήσει και να φύγει. Δεν χαλάσει ο κόσμος. Άλλοι θα έρχονται. Κύριε Μπούτα, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πολύ πρόσφατα είναι πολύ νοπές οι μνήμες από τους αγρότες να παραμένουν στους δρόμους για πάρα πολλές ημέρες, να δημιουργούνται τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, να δείχνετε τη δυναμικότητά σας, να διεκδικείτε το δίκιο σας. Θεωρείτε ότι αυτή τη φορά η φωνή σας θα φτάσει σε αυτούς που αποφασίζουν για την τύχη της αγροτιάς? Η μεγαλύτερη δύναμη
και κατά διάρκεια των ημερών, έτσι, το δυνατό σημείο, ήταν όταν έγινε το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, όπου οι αγρότες ζημίξαν με τους εργαζόμενους, αυτά που ασχολούμενους, με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Κατά συνέπεια, εκεί είναι και η δύναμη. Είναι η κοινή συμμαχία αγροτών, εργατών, αυτά που ασχολούμενων, γυναικών, νεολαίας. Γιατί τα προβλήματα είναι, αν χθες που παραβλέθηκα στη Βουλή ως εκπρόσωπος της Επιτροπής και έγινε αυτή η συζήτηση, άκουσα όλους τους φορείς, ο καθένας με τον τρόπο του ήταν ενάντια σε αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατεβάζει η κυβέρνηση. Και είπα το εξής, εάν κατά τη διάρκεια των 40 ημερών που ήταν οι αγρότες στους δρόμους, υπήρξε μια κοινή δράση όλων αυτών των φορέων από τη ΓΕΣΕΕ, από την ΑΔΔΗ, από τους άλλους επιστημονικούς φορείς και τα λοιπά ή και επαγγελματικούς, θα είχαμε στριμώξει περισσότερο την κυβέρνηση και την Τρόικα όσον αφορά αυτό το νομοσχέδιο που τότε ήταν η πρόταση, τώρα κατεβαίνει ως νομοσχέδιο. Μάλιστα. Οπότε το κάλεσμα που απευθύνεται για τις αμέσως επόμενες ημέρες είναι σε κοινούς αγώνες και ουσιαστικά όλη την κοινωνία. Διαφορετικά δεν, ούτε η αγροτιά από μόνη της μπορεί να σηκώσει στην πλάτη της όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, ούτε και η εργατιά από μόνη της. Γιατί δεν είναι και οι μόνοι που θίγονται. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε... Δεν υπάρχει λαϊκός άνθρωπος που να μην θίγεται αυτή την υπόθεση. Είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι άνεργος, είτε είναι νοικοκυρά, είτε είναι νεολαίος που δεν έχει καμία προοπτική. Οπότε καλείται σε ένα μεγάλο λαϊκό αγώνα τις επόμενες ημέρες, κύριε Μπουτάς. Και σηκωμός, δεν πρέπει να μείνει κανείς στο καναπέ στις 10 το μήνα που καταστεί το νομοσχέδιο και θα γίνει η 48ωρη. Πρέπει να σταματήσουν τα πάντα και όλος ο κόσμος να βγει στον δρόμο. Μάλιστα. Κύριε Μπούτα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά.